Στα δίχτυα της γραφειοκρατίας μπλέκουν καθημερινά όσοι βιώνουν δραματικά την οικονομική κρίση και ευελπιστούν σε μια ενίσχυση που αυτές τις ημέρες, ακόμη και με τη μορφή διανομής τροφίμων, είναι λυτρωτική. Μέλη φιλανθρωπικών συλλόγων σχεδόν με απογοήτευση δηλώνουν πως ένα μεγάλο μέρος των αδύναμων οικογενειών δεν έλαβε καμία βοήθεια από φορείς, όπως ο Δήμος, αφού οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβάλλεται να τηρηθούν μάλλον λειτουργούν ως απαγόρευση για τους ίδιους. Η λαμπάδα θα φάει ο κόσμος? Δεν νομίζω. Κάτι άλλο θα πρέπει να κάνουν, είναι πιο με ουσιώδης, δηλαδή τρόφιμα. Αν μπορούν να δίνουν τρόφιμα και να μην ζητάνε πολλά κριτήρια, δηλαδή τι είναι αυτά τα χαρτιά που ζητάνε. Δηλαδή, άμα ένας δούλεψε πέρυσι και έχει 3.000 καθαριστικό, δεν του δίνουνε. Γιατί δούλεψε και έχει να φάει. Και δεν έχει ο άνθρωπος προς το ζήν. Είναι οικογένειες που ντρέπονται. Τους πήγανε χτες να δώσουν το καθαριστικό τους και ζητήσανε πιστοποιητικό, καφημί, ένα σωρό για να πάρουν 3 κιλά κρέας. Σιρινό. Δεν θα πάει ο κόσμος, δεν θα πάει, πολλοί θα πάνε. Τα δειλινά που δραστηριοποιείται ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Άγιος Ραφαήλ, οι ανήμπορες οικογένειες εδώ και μέρες επικοινωνούσαν για να μάθουν αν τελικά θα λάβουν κάποια τρόφιμα για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Καμία άλλη βοήθεια δεν έφτασε, με τους ανθρώπους του συλλόγου να εξηγούν ότι όσες δράσεις και αν γίνονται προκειμένου να δοθεί χαρά, όταν ένας άνθρωπος πεινάει, μόνο με τρόφιμα η πείνα του μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εδώ θα πρέπει και οι Δήμοι και οι κρατικές φορείς να το δουν λίγο πιο ανθρώπινο το θέμα. Και να βοηθήσουμε περισσότερο κόσμο το δικό μας. Δεν είμαι ρατσίστρια, αλλά θα πω όμως κάτι κουβέντες, κάτι τόνους που μαζεύουν και στέλνουν προς τα πάνω, να κοιτάξουν και τα γύρω μας εδώ σπίτια, είναι και εδώ. Η προσφορά από το Άγιο Όρος έφτασε και φέτος στα Δειλινά και η διανομή τροφίμων αλλά κυρίως νοπών κοτόπουλων έδωσε ανάσα στους αδύναμους κατοίκους της περιοχής που τα περίμεναν πώς και πώς. Πολλές οικογένειες, πολλές, πάρα πολλές. Και προσπαθούμε να τους εξυπηρετήσουμε όλους. Το τηλέφωνο μου δεν σταματάει μέχρι τις 10 το βράδυ. Τι να σου πω τώρα, και τώρα το κοτόπουλο καταλαβαίνεις και αυτό δεν φτάνει, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε, αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτό θα δώσουμε. Τα βασικά προϊόντα για ένα τραπέζι εν ώψη του Πάσχα, σε ανθρώπους που για να τα έχουν καταλήγουν είτε σε συσίτια είτε σε προσφορές αγάπης, αυτές που συνάνθρωποι απλόχερα διαθέτουν, δίνοντας όχι μόνο ένα πιάτο φαγητό, αλλά κυρίως την ελπίδα σε ανθρώπους που βυθισμένοι στην κρίση κινδυνεύουν να χάσουν. Ο ηγούμενος Εφραίμ μας στέλνει πάντοτε σε αυτές τις μέρες, βοηθάει το Σύλλογο και με πρωτοβουλίες του έρχονται τρόφιματα και θα έρθουν και μετά το Πάσχα τα υπόλοιπα.